Εδώ ιδανικά θα μπορούσαμε να βάλουμε και εντελώς διαφορετικά χρώματα, αλλά να θυμάστε, επειδή είναι σκακέρα, αυτή είναι εξαγωνική, έχουμε τρεις παίχτες και θα μπουν σε τεράστιες δυσκολίες όσον αφορά το συμμαχικό πλαίσιο. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να νικήσει. Για να νικήσει όμως, ας πούμε ότι είσαι εσύ, και αποφασίζει ότι αυτοί είναι πραγματικά δύο εχθροί. Άμα συμπεριφερθείς επιθετικά με τους εχθρούς, και οι δύο θα πούνε εναντίον σου. Είναι το πιο εύκολο να φύγεις. Άρα πρέπει με τις κινήσεις που κάνετε να δημιουργούνται κάπου-κάπου συμμαχίες για να πετύχετε κάποιον. Άρα δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι η Στέλλα χτυπάει την Κυριακή. Εσύ θες να παίξεις κάτι προς όφελος της Κυριακής. Με την κίνηση που θα κάνεις, θα κάνεις κάτι που την διευκολύνει για να αμυνθεί. Αυτή τότε θα καταλάβει ότι παίζει πιο συμμαχικά και δεν θα σου χτυπήσει κατευθείαν εσένα. Αυτό βέβαια γίνεται χωρίς να μιλάμε, που είναι λίγο δύσκολο. Και μερικές φορές αλλάζουμε. Γιατί μερικές φορές συμφέρει να βοηθήσει τον άλλον και όχι τον άλλον. Άρα είναι ένα θέμα λεπτό όσο αφορά τις ισορροπίες και μας μαθαίνει κάτι που είναι πολύ καλό και για την νοητική προσέγγιση των παιδιών. Είναι όταν είμαστε τρεις, πώς παίζουμε. Γιατί εδώ εμφανίζονται δύο πράγματα πολύ σημαντικά, που είναι οι τριάδες του Κούπερ, είναι ότι όταν έχουμε τρεις παίχτες, οι οποίοι είναι, ας πούμε, ένας πολύ δυνατός, ο άλλος δυνατός και ο άλλος αδύναμος, οι τριάδες του Κούπερ προβλέπουν στη στρατηγική, την ιστορική, ότι οι δύο δυνατοί πηγαίνουν εναντίον του πιο αδύνατου ή οι δύο αδύνατοι πηγαίνουν εναντίον του δυνατού. Και το πιο ωραίο είναι ότι αυτός που ζει πάντα είναι ο δεύτερος. Άρα τελικά για τη ζωή, αν θες να είσαι πάντα ο πρώτος για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμφέρει να είσαι ο δεύτερος. Γιατί όταν είσαι ο πρώτος, σε εξοντώνει ο τρίτος. Χωρίς να το ξέρεις. Άρα εδώ είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Άρα νομίζω τώρα καλύψαμε όλες τις σκακέρες. Τα παιδιά μπορούν να παίξουν κλασικά.